που εμπιστεύθηκε να παρουσιάσουμε το καινούριο μουσικοχορευτικό, διασκεδαστικό, μουσικοποιητικό δημιούργημα. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, δεν θα πω πολλά. Αν θέλετε λίγο, λίγο να με ακούσετε, γιατί θα έχετε στη συνέχεια όλο το χρόνο δικό σας και να χορέψετε και να τραγουδήσετε και να λάβετε μέρος σε αυτή την εκδήλωση. Θέλω λοιπόν να καλέσω κοντά τους συντελεστές αυτού του πονήματος, που είναι με την υποστήριξη της Κρέταφο. Και θέλω πριν απ' όλα να ευχαριστήσω γνωστούς προέδρους κριτικών συλλόγων, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Ηλιούπολης, τον Στέλιο Τόνο, με τον Αγίου Δημητρίου, τον Στέλιο Τόνο, Μαμαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Αμαρουσίου, τον Κώστα τον Σιφάκη. Από την Πετρούπολη έχουν έρθει αντιπροσωπεία και θέλω ακόμα, φίλες και φίλοι, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Διονύση τον Κορνιλάκη που είναι μαζί μας. Και αμέσως θα ήταν από τα Άνω Λιώσια ο πρόεδρος ο Διονύσης. Καλησπέρα. Είναι όμως μαζί μας, φίλες και φίλοι. Άραγε, τι είναι η μουσική, από τι προέρχεται και πού στοχεύει η μουσική, τι είναι η μουσική. Λέγεται ιστορικά από αυτό που μας έχει αφήσει ο Ησίωδος στη Θεογονία του, ότι η μουσική προέρχεται από τις εννέα μουσες. Ποιες ήταν οι εννέα μουσες? Ήταν οι κόρες του Δία που απέκτησε με τη μνημοσύνη και ήταν η Ερατό, η Καλλιόπη, η Πολύβια, η Ουρανία. Με τη μουσική λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες διασκέδαζαν, χαιρόντουσαν, απολάμβαναν τη ζωή. Η Ερατό, τι είναι η ποίηση? Ποίηση είναι αυτό που συνθέτει τις λέξεις σαν μια όμορφη κολαΐνα και εξωτερικεύει τα συναισθήματά μας. Αυτό ακριβώς πέτυχαν αυτά τα παιδιά με την άνοιξη Ανθισμένη. Θέλω λοιπόν κοντά μου να καλέσω το Δημήτρη τον Κατελιεράκη Ασκοπαντούρα. Καταγωγή του Κεραμιά Χανίων. Καλώς τον Δημήτρη. Γιάννης Πετσάκης. Λαούτο. Γιάννο Ηρακλείου. Ο Άρης, ο Κυριακάκης. Πάσο. Από τον κάμπο της Άρη. Ο Μάρκος, ο Ζαχαράκης. Από τον Μεσενέρι, η Αράπεδρα. Ο Σίμος ο Κουφάκης, Χρουστά. Δυο όμορφες παρουσίες, η Γεωργία η Κουκάκη, η Μαντολίνο, από την Ιρφιά Ερακλή, το χωριό του Καζαντζάκη. Η Στέλλα η Κουκάκη,
λύρα και τραγούδι από την Μυρφιά, δυο αδερφές, δυο όμορφες γυναικείες παρουσίες με ξεχωριστή προσωπικότητα η καθεμιά, ο Σταύρος ο Σουλακιώτης, λαού το τραγούδι, Τράκια Σκιανιά με το Κερέδινο, λέω να μην παρουσιάσω το τελευταίο, να τον αφήσω να τελειώσει τις δημόσιες σχέσεις, αλλά άντε, μην του χαλάσω το χαντήρι. Χαρά Λάμπρος Τερζάκης. Παλαιότερες εκδηλώσεις ότι όταν οι άνθρωποι μεταξύ τους συμπλέουν, ομονοούν, μπορούν και συνδημιουργούν και είναι ξεχωριστό να βλέπει κανείς ότι ανάμεσά μας είναι μουσικοί συνάδελφοι του Μπάμπη, του Τερζάκη και των παιδιών, είναι ο Γιάννης ο Καγλής, είναι χοροεκπαιδευτές και χοροδιδάσκαλοι όπως είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος του Ηλίου, αλλά και μεγάλος χοροδιδάσκαλος, τα δυο αδέρφια και πρόεδρος του χορευτικού ομίλου ΕΛΠΑΧΟ, ο Γιώργης ο Φραγκάκης, μαζί με τον Παναγιώτη τον Φραγκάκη. Και ο Χρήστος ο Γιαμπουρλής, δεν το ξέρω, συγγνώμη, και γι' αυτό ίσως να μην αναφέρθηκα. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να καλέσω κοντά δυο από τους ποιητές, από τους μαντιναδογράφους. Άλλοι τους λένε μαντιναδολόγους. Ο λόγος της μαντινάδας είναι πάντοτε λόγος της μαντινάδας. Εγώ συνηθίζω να λέω αυτούς που γράφουν μαντινάδες, μαντιναδογράφους. Θέλω λοιπόν να καλέσω κοντά μου τον κύριο Αντώνη Ταμπακάκη και την κυρία Μάρο Γεωργιλαδάκη. Τους θέλω να έρθουν κοντά μου. Είναι δύο από τους ποιητές, έλατε κοντά μου, από τους ποιητές, από τους μαντιναδογράφους που εμπιστεύτηκαν τις μαντινάδες τους, το λόγο τους, το γραπτό, σε αυτά τα παιδιά και ιδιαίτερα στο Χαράλα από τον Τερζάκη. Και θα ήθελα έτσι μια καλησπέρα να μας πούν και δυο λόγια και αν θέλουν να μου απαντήσουν στην ερώτηση τη δημοσιογραφική, τι ήταν αυτό που τους έκανε να εμπιστευτούν το έργο τους, το ποιητικό τους έργο, στον Μπάμπη τον Τερζάκη. Κυρία Μάρο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, αγαπημένοι άνθρωποι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να υπάρχει υγεία πάνω σε όλο τον κόσμο. Το φίλο μας τον Μπάμπη και στο συνεργάτη, σε όλα τα παιδιά να είναι, να έχουν μεγάλη και καλή επιτυχία, θα την έχουν γιατί πέρα από το καλλιτεχνική τους ιδιότητα είναι και πολύ καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά και εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Τον Μπάμπη γνωρίστηκα μέσα από αυτά. Δεν τον γνώρισα όταν ήρθε και μου πήγε από το πρώτο του CD. Έχω να πω ότι με όλη μου την καρδιά του έδωσα, γιατί πέρα από αυτά, από τα καλλιτεχνικά όλα αυτά, ο Μπάμπης με τράβηξε σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Αυτό και μόνο, και εύχομαι όλα να πάνε πάρα πολύ καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να έχει καλές επιτυχίες και υγεία. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μάρο. Κύριε Αντώνη.
μια μαρινάδα τώρα, έτσι. Καλησπέρα σας. Αυτό που μου κάνει τώρα είναι ο Πάπης, βασικά είναι λίγο άγωγε, γιατί είμαι συνηθισμένος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάπη για την ευκαιρία να κάνω τους στίχους μου για να τους χρησιμοποιήσει τους χρησιμοποιήσεις σε μια εικόνα της γραφικής δουλειά. Του εύχομαι να έχει πάντα την υγεία, να χαίρεται την οικογένειά του και πάντα να είναι καλές δημιουργίες και καλά πάση με τον νέο του στίχο. Ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Νικηφόρος ο Βρετάκος, μισό λεπτό μάλλον, γιάζεσαι, κάτσε, ομορφαίνει στην παρέα. Ένας μεγάλος ομορφαίνει. Κάτσε. Έλεγα λοιπόν ότι ο Νικηφόρος ο Βρετάκος, ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής, έλεγε ότι αν ο άνθρωπος δεν είχε την ποιήση, θα έπρεπε να την ανακαλύψει. Και ένας άλλος μεγάλος ποιητής, ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου, είχε πει ότι όταν η ποιήση μπαίνει πάνω στα φτερά της μουσικής, την κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Κάτι που είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Μάρο, κύριε Αντώνη. Σας εύχομαι πάντα δημιουργική δουλειά. Πιστεύω ότι ο Πάπης αξιοποίησε και θα το διαπιστώσουν οι φίλοι αμέσως μετά ότι επένδυσαν μουσικά, θα έλεγε κανείς, πάρα πολύ ικανοποιητικά το στίχο και τη μαρινάδα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι είναι μαζί μας και ο Μανώλης ο Κλάδος, ένας βετεράνος μουσικός, ένας άνθρωπος με μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και είχα τη χαρά να παρουσιάσω το βιβλίο της κυρίας Μάρος Γεωργιλαδάκη στα Ζάλα μου με 710 μαντινάδες και ρήμες. Θέλω να ξεκινήσουμε το πρώτο μουσικό θέμα, αφού όμως ζητήσω από τον Πάπη τον Δερζάκη να πει δύο λόγια για σας, για την αγάπη σας, για αυτό το μουσικό, ποιητικό δημιούργημα, το Άνοιξη Ανδυσμένη. Και να συμπληρώσουμε ποιοι ακόμα μαντιναδογράφοι σου εμπιστεύτηκαν το λόγο και την ποιήση τους. Λοιπόν, καλησπέρα μου και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που είστε σήμερα κοντά εδώ πέρα. Να ευχαριστήσω τον Μανώ και τον Αντώνη και τον κύριο Παντουράκη που μας φιλοξενούν, τον κύριο Γιάννη τον Κρυαράκη, τα παιδιά που βρίσκονται μαζί μου και με ανέχονται αυτή την πραγματικότητα. Και να πω ότι στην Άνοιξη Ανδυσμένη ακόμα μέσα είναι ο Γιώργης Ραπτάκης, ο Άρης Λαμπράκης, ο Δακανάρης ο Γιάννης, η Ρένα Κυπριωτάκη, η Έρικα Τσακαράκη και ο Κώστος Ξυντούρης. Εύχομαι να αγαπήσετε το σιντί. Δεν έχω λόγια, εγώ δυσκολούμαι τα λόγια, δεν τα πω καλά. Ο Διονύσης, εμείς τα πάμε καλά, Διονύση, τα πάμε καλά με αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Πάπη, Πάπη. Για έτοιμα τα όργανα. Θέλω να ξεκινήσουμε με ποιο. Με το Μεκρύ, με το Μεκρύ. Με το Μεκρύ. Σβίκη Μάρο Γεωργιλαδάκη. Πάμε λοιπόν. Yeah.
και η πνοή μου κόβει κάθε φορά που θα σε δω και η πνοή μου κόβει.
ξερά. Και άσο πεκρή που δε φορεί και έχει καμένο στολό. Έχει καμένο στολό, μα η συμφωνή αφορμή στο πότε θα σε βάλω. Μα η συμφωνή αφορμή στο πότε θα σε βάλω. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, πώς συνδυάζονται αυτά. Μ' απάντησε με την καλοσύνη της γυναίκας μου, με την αγάπη των κοριτσιών μου, πορεύομαι προς τα μπρος. Ο Σταύρος, ελεύθερος, δεν μ' απάντησε, μου είπε, μακάρι να μπορούσα να μην κοιμάμαι καθόλου. Αυτό είναι τα παιδιά. Το επόμενο θέμα της προτίμησής σου. Κάση τόπος. Πείσμα κρατώ. Thank you.
ότι να προσέξει πάρα πολύ αυτή την κοπέλα που έχει δεξιά. Και έστειλα έτσι μια συμβουλή πατρική, ότι αν συνεχίσει να εργάζεται με τον ίδιο σύνο, με την ίδια αγάπη, με το ίδιο πείσμα, θα έρθει η μέρα που θα είναι απόλυτα καταξιωμένη στην κριτική μουσική. Θέλω να σας πω ακόμη ότι αυτό το μουσικοποιητικό δημιούργημα του Μπάμπη του Ταρζάκη είναι το τέταρτο στη σειρά. Το προηγούμενο με τίτλο «Μια ανάμνηση», πάλι είχα την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε στο ραδιόφωνο πριν από 2 χρόνια. Και εκείνο που κάνω εμπειρικά από την εμπειρία που έχω, μια διαπίστωση ότι ο Μπάμπης γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο. Να πούμε το ομόνιμο τραγούδι, το «Την άνοιξη αρχισμένη» του Καλαμαθιανού. Το που φέρει και τον τίτλο. Ναι, που φέρει και τον τίτλο. Να πω όμως και να ευχαριστώ στον Παραγιώτη Μακαρόνι που έχει την φωτογραφική και τηλεοπτική καλύψη και που είναι κοντά στους κριτικούς λόγους και όχι μόνο. Και άνοιξη αρχισμένη. Πάμε, σε στήθος Γιώργη Ραπτέκη. Με τη δική σου μουσική δική μου δημιουργική δουλειά. Άνοιξε αρτισμένη λοιπόν φίλες και φίλοι. Την αγάπη σας όμως, τόσο στον Μπάμπη, όσο και στα άλλα παιδιά. Αρχής, Γιάννη, τώρα σε είδα.
συνέβης με ρέτη. Όταν σε βλέπω να πέρνας κι σε μαλώνα το μπέρνι. Κοίτα τη φύση γύρω μου, πάνε συνέβης με ρέτη. Θέλω να πω για άλλη μια φορά τους συντελεστές σε αυτό το έργο που είναι ο Δημήτρης ο Κανελιεράκης, ο Γιάννης ο Μετσάκης, ο Άρης ο Κυριακάκης, ο Μάρκος ο Ζακαράκης, ο Σίμος ο Κουφάκης, η Γεωργία η Κουκάκη, η Στέλλα η Κουκάκη, ο Σταύρος ο Σουμαγιώτης και ο Καράλαμπος ο Κερδάκης. CD για όσους θέλουν μπορούν να προμηθευτούν σύνδεση. Θέλω φίλες και φίλοι να σας αφήσω να απολαύσετε τη μουσική και την ποιήση μέσα από την καινούργια δισκογραφική δουλειά του Πάμπη του Τερζάκη, Άνοιξε Ενδυσμένη. Να τους ευχηθώ να είναι πάντοτε χαμογελαστοί, πάντοτε αισιόδοξοι, πάντοτε προκομμένοι και με πολλή αφοσίωση στην Κρήτη, στον ελληνικό πολιτισμό. Καλή σας όρεξη, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλά να περάσετε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάντα καλό έργο. Ελληνικό δομητικό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.